πω ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες πλέον με αυτήν την σχέση εμπιστοσύνης που έχει χτιστεί με τις ελληνικές ενόπλες δυνάμεις, την ελληνική κυβέρνηση και τον ελληνικό λαό, έχουν αναθέσει ουσιαστικά στην Ελλάδα τον ρόλο του κέντρου του άξονα σταθερότητας και προς τα νότια, με την Κύπρο και το Ισραήλ, αλλά και τις χώρες, η πολιτική των προκλήσεων, των απειλών και του τσαμπουκά, θα μπορούσα να πω, γιατί είναι τουρκική λέξη, δεν οδηγεί ποτέ σε καλό. Θεωρώ ότι έχει συμφέρον και η Τουρκία να αντιληφθεί ότι με την Ελλάδα πρέπει να ζήσει ειρηνικά. Από εκεί και πέρα, ξέρει καλά ότι όποιος αμφισβητεί την ελληνική κυριαρχία θα πάρει άμεσα τη πιο σκληρή απάντηση που υπάρχει. The minister brought up here today, there's an open door for us, we have a close relationship. Really what it shows is the high, very high levels of trust and transparency between us. And in that regard, we are always open to working with our NATO ally Greece on how we position our forces there in Europe. But this is a matter, a sovereign matter for Greece and the United States, and we'll work it out, as always, work it out together.